Κοιτώντας τη λίμνη Κουρνά αυτές τις μέρες, είναι εύκολο να δει κανείς ότι το νερό αφθονεί. Όμως δεν είναι έτσι πάντα. Μετά το καλοκαίρι η στάθμη πέφτει πολύ και αν νομίζετε ότι η αιτία είναι μονάχα η εξάτμιση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, πλανάστε. Τα νερά αντλούνται από τη λίμνη, αλλά αντλούνται, όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος από Κορώνου, χωρίς μέτρο. Ανεξέλεκτα τραβάμε νερό και ο Δήμος από Κόρωνα αλλά και ο Δήμος Ρεθύμνης, μιας και νερό φεύγει και προς το Ρέθυμνο. Είναι αμαρτία από το Θεό να υπάρχει το φράγμα των ποταμών, να φιλοξενεί ένα κροκόδιλο και να δημιουργούμε προβλήματα περιβαλλοντικά σε άλλες περιοχές. Εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο από Κορώνου, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα νερά αντλούνται και πόσα γίνεται να αντλούνται για να μην δημιουργείται περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η προσπάθεια και η στόχευση του Δήμου είναι στο να πάρει περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τα νερά του, μιας και δεν έχουμε μέχρι τώρα. Να πάρει δηλαδή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λεκανών του, όπως είναι του Κιλιάρη, στη συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε, επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων δυναμικού, προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσουμε να δώσουμε χρήσης νερού. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και αναβάθμισης της ποιότητας των υδάτων που καταναλώνουν οι δημότες. Όχι μόνο να πουλάμε το νερό, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε φτηνό νερό στους κατοίκους, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί επιπλέον ο πρωτογενής τομέας που δυστυχώς έχει βαλτώσει. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικό πόσιμο νερό στους δημότες μας, όταν εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι νερό διαχειριζόμαστε και τι νερό δίδουμε, μιας και το καλοκαίρι δυστυχώς, και θα πρέπει να λέμε την αλήθεια, δίδουμε νερό από τον ΟΑΚ παρά το ότι έχουμε τόσα νερά. Δεν θα πρέπει να δούμε ότι έχει ταλανίσει την κοινωνία του από Κόρωνα παλαιότερα, ότι νερά δίδονται δυστυχώς τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πόση. Και η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών σε Γεωργιούπολη και Καλύβες θα επηρεαστεί από την παραπάνω διαδικασία. Ξεκινούμε τη διαδικασία και για το βιολογικό των Καλυβών. Ένας βιολογικός ο οποίος δυστυχώς από το 2008 έχει απολέσει περιβαλλοντικούς όρους. Προσπαθούμε λοιπόν και αυτόν τον βιολογικό να τον αδειοδοτήσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να τον εντάξουμε στο ΣΕΣ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή του Κιλιάρη. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει οι μελέτες να είναι έτοιμες ως το τέλος της φετινής χρονιάς. Ήδη έχουν ανατεθεί οι μελέτες και μέσα στο 2015 ολοκληρώνεται. Μέχρι 31 δεκάτου δηλαδή του 2015 θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουμε μια πληρέστατη εικόνα και είμαστε στη διαδικασία ανάθεσης προκειμένου το ΤΕΗ να αναλάβει να αναλύει τα νερά του από Κορώνα, να μας κάνει τις μελέτες αυτές που πρέπει να κάνει, να μας κάνει προτάσεις το τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να έχουμε ποιοτικό καθαρό νερό και προς τους αποκορονιώτες αλλά και στους επισκέπτες του από Κόρωνα. Άρα προβαίνουμε σε ενέργειες που τείνουν να αναβαθμίσουν όχι μόνο την ποιότητα των νερών, αλλά να κρατήσουν και την ποσότητα στον από Κόρωνα. Σε άλλες δράσεις που αφορούν το νερό, ο Δήμος διενεργεί τον καθαρισμό 97 δεξαμενών ίδρευσης που υπάρχουν στα όρια του Δήμου.